εκ μέρους των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στο νομό Χανίων, δηλαδή των ιδιωτικών υπαλλήλων του Συνδικάτου Οικοδόμων, του Σωματείου Επισητισμού, του Σωματείου Συνταξιούχων, ΙΚΑ, του Σωματείου Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, θέλουμε να καλέσουμε από αυτό το βήμα τους εργάτες και τις εργάτριες του νομού σε μαζικό ξεσηκωμό στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους όπου έχουν απεργία την Τετάρτη 16 του μήνα, όπως το Συνδικάτο, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών, η Ομοσπονδία Φαρμακοϋπαλλήλων, για να απαντήσουν στην λέλαπα, στο έκτρωμα κυριολεκτικά που φέρνει η κυβέρνηση των εργασιακών, στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Επίσης, καλούμε όλους και όλες στο απογευματινό συλλαλητήριο στις 7 η ώρα στην πλατεία της Αγοράς. Θέλουμε να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά τη στάση του Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου, όπου υπό την καθοδήγηση της ηγετικής ομάδας της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ουσιαστικά κήρυξε την λήξη των κινητοποιήσεων. Ούτε καν τις είχε ξεκινήσει εδώ που τα λέμε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, από το Σεπτέμβρη κιόλας του 20, δίναμε τη μάχη για να οργανώσουμε την προσπάθεια, την πάλι, σε μια εκφρασμένη επιθυμία της κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Αυτές οι δυνάμεις του Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου όχι μόνο σφυρίζαν αδιάφορα, αλλά πολλές φορές ειρωνευόντουσαν την όλη προσπάθεια. Κάνανε τους καμπόσους στο τελευταίο συλλαλητήριο, όπου ουσιαστικά, στην τελευταία απεργία, όπου ουσιαστικά συρθήκαν κάτω από την λαϊκή κινητοποίηση, την εργατική κινητοποίηση εκατοντάδων πρωτοβάθμιων σωματείων σε όλη την Ελλάδα, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ, και το ίδιο έκανε το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου. Στη σημερινή συνεδρίαση που έληξε πριν από λίγο, βρήκαν διάφορους τρόπους και τερτύπια. Καταρχήν, δεν βρέθηκε η πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, δεν είχαμε απαρτία. Με λίγα λόγια, εμείς λέμε ότι ήταν μεθοδευμένο. Προτείναμε για απεργιακή κινητοποίηση. Νέα, στις 24 ώρες, στις 16 του μήνα. Δεν είχαμε, λέει, όμως την απαρτία, γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν τα μέλη της διοίκησης της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου. Και όχι μόνο αυτό, φτάσαν και στο σημείο να μας φέρουν και να κατηγορούν τις δυνάμεις αυτές που όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαν τη μάχη και δίνουν και θα δίνουν τη μάχη για να μην περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας τάχατες ότι είμαστε συγκυβέρνηση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το λέμε από εδώ καθαρά και από τούτο το βήμα. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για την επιτυχία και της απεργίας εκεί που οι δυνάμεις μας είναι πλειοψηφία, όπως το Συνδικάτο Οικοδόμων και Τροφίμων και Ποτών, αλλά και μετά συνολικά, γιατί στη συνείδηση της εργατικής τάξης δεν μπορεί να περάσει και δεν θα περάσει αυτό που θέλουν. Δούλοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για καλύτερες μέρες για την εργατική τάξη. Και να είμαστε σίγουροι και να είστε σίγουροι ότι τα βαρύδια των μεγαλοπολιεθνικών, των μεγαλοεπιχειρήσεων, των κυβερνήσεών τους και τα τσιράκια τους, την εργατική αριστοκρατία, η εργατική τάξη
πολύ σύντομα θα τραβάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Όλοι και όλες στις 16 του μήνα, μέρα Τετάρτη, στις 7 η ώρα, στην πλατεία της Αγοράς.